υπομονή μέχρι τους Roxy Music και η μουσική που ήδη ακούμε είναι από το περίφημο Seven Sojourn, τον Moody Blues. Σήμερα, μερικά χρόνια αργότερα, από το Μουσικόραμα, ένας άλλος ήχος και η Moody Blues κοντά μας. Αυτή ήταν η Japan που διαλύθηκαν στα τέλη της χρονιάς που πέρασε και οι επιρροές τους ήταν κύρια από τους Roxy Music που τους είδαμε σήμερα και τους New York Dolls. Έχουμε κάτι άλλο σήμερα που αφορά τα γράμματα που μας στέλνετε εσείς με τις προτιμήσεις σας για τα διάφορα συγκροτήματα. Όλα αυτά θα τα βλέπετε σε κάθε μια από τις εκπομπές μας και συγκεντρωμένα όλα μαζί στην εκπομπή των ακροατών. Επίσης, κάτι άλλο, ακόμη και τα ελληνικά συγκροτήματα θα τα βλέπετε σε αυτές τις εκπομπές που αρχίζουν να μας στέλνουν πάρα πολλά δείγματα της δουλειάς τους. Σήμερα κάτι ακόμα. Όσο αφορά το διαγωνισμό μας για την πρώτη επιτυχία που ηχογράφησε ο Bob Marley, ήταν το κομμάτι One Cup of Coffee το 1964. Βέβαια το κομμάτι που ακούμε τώρα είναι το I Sat the Sheriff και οι νικητές στο σημερινό διαγωνισμό μας ήταν ο Γιάννης Ντούκας, η Ελένη Σωτηρίου, ο Άκης Γιάνναρης, ο Σώτος Παυλίδης, ο Γιώργος Σαράφογλου, ο Αντώνης Βενιέρης, η Ρούλα Κάκλη, ο Γιώργος Σιδερίδης, ο Τάκης Γκίνης και ο Αντώνης Βίλμας. Στο σημερινό μουσικόραμα, για τη συνέχεια, έχουμε δύο ονόματα με άμεση σχέση μεταξύ τους. Είναι το συγκρότημα των Genesis και ο Peter Gabriel. Peter Gabriel και το Shaq the Monkey. Ο Peter Gabriel που ήταν η βασική μορφή των Genesis και έφυγε από το συγκρότημα το 1971 παίζοντας διαφορετική μουσική. Ο Peter Gabriel μία από τις μεγαλύτερες μορφές όλη τη δεκαετία του 70. Τι έχουμε για σήμερα, αν είμαστε έτοιμοι βέβαια, θα συνεχίσουμε με τους Tokyo Charm που ήταν το δημιούργημα του ντραμίστα Roy Gold. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή μιας πολύ παλιάς γνωστής επιτυχίας. Προσέξτε! Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση και ζητάμε από εσάς να μας πείτε ποιος είναι ο πρώτος εκτελεστής που τον ακούσατε μάλιστα πριν από λίγο. Στο σημερινό μου σκόραμα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μία επόμενη συνάντηση την άλλη Παρασκευή στις 7. Καλή σας νύχτα.